Πρόστιμο 7.500 ευρώ επέβαλε το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στη διοίκηση του Δήμου Δοξάτου για την ρύπανση του ξεροχυμάρου του Δοξάτου. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου, Αθανάσιος Μπερμπερίδης. Όπως είπε, ο κόσμος έχει άλλη νοοτροπία και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο παρά τις εκκλήσεις μας. Εχθές παραλάβαμε το πρόστιμο, είδαμε την έκθεση αυτοψίας, οι υπηρεσίες κινητοποιηθήκαν, πήγαμε με προϊστάμενος και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος παρουσία εμού. Πήγαμε στο σημείο το οποίο μας έστειλε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, είδαμε εκεί τα σημεία τα οποία μας έχουν στοχοποιήσει. Είδαμε όντως ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα δεν είναι τόσο όσο όταν παραλάβαμε. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κάνουμε φυσικά ένσταση κατά της απόφασης. Χθες πήραμε μια απόφαση σε κάποια σημεία τα οποία όπως ξεφυτρώσανε καινούργια, να κάνουμε μια διαδικασία, να γίνει μια αποσυμφόρηση του χυμάρου για να μπορέσει να αλλάξει εικόνα. Έχουμε δρομολογήσει έτσι ένα πλάνο το πώς θα γίνει όλη γενικά η αλλαγή της εικόνας. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι οι δημότες δεν μπαίνουν στη διαδικασία να συνετιστούν. Πρέπει εμείς να λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα και θα λάβουμε. Καλό θα είναι οι δημότες, αυτό που η υποχρέωσή τους είναι τα ανακυκλώσιμα να τα πάνε εκεί πρέπει να τα πάνε, τα ογκώδη θα τα παραλάβει φυσικά ο Δήμος και από εκεί πέρα κάποια μπάζα, να ξέρουν είναι υποχρεωμένοι ότι οι δημότες πρέπει να τα πάνε σε μονάδα ανακύκλωσης. Αυτό είναι ο νόμος. Από εκεί πέρα, κύριε Οικονόμου, εμείς θα κάνουμε τις όλες διαδικασίες να αλλάξει γενικά εικόνα και φυσικά το επαναλαμβάνω και το λέω πάντα σε σχέση και με την περιφέρεια να βρεθεί μια λύση. Και το πρόβλημα είναι χρόνιο και δεν είναι τωρινό. Το επαναλαμβάνω συνεχώς. Ποιος είναι ο λόγος που εκτιμάτε εσείς ότι δεν συνετίζονται οι συμπολίτες σας την ώρα που υπάρχει και η υπηρεσία για να παραλάβει τα ογκώδη αντικείμενα και η υπηρεσία καθαριότητας για να εναποθέτουν εκεί τα σκουπίδια τους και δεν χρειάζεται μέσα στους αγροτικούς δρόμους, σε διάφορα άλλα αγροτικά τεμάχια, όπου δει, να αφήνουν μπάζα και ογκώδη αντικείμενα. Κοιτάξτε, ο δημότης έτσι έχει μάθει και δύσκολο θα αλλάξει την οτροπία του. Αυτό, εάν οι παλαιότερες δημοτικές αρχές, δεν αναφέρω την προηγούμενη, αναφέρω γενικά, στις 20 ετίας και ακόμα και κοινότητες, είχαν βάλει κάποιους κανόνες και κάποιους όρους στους δημότες, ώστε να μπορέσει να περάσει στο δημότη ότι πρέπει να συνετιστεί και να μπορεί να υπάρχει μια διαδικασία που θα πετάξει τα σκουπίδια του, τα ογκώδια του και γενικά, θεωρούσα ότι το πρόβλημα θα ήταν πολύ αυτή τη στιγμή, θα έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα. Όχι σε μεγάλο βαθμό, θα έχει εξαλειφθεί. Αυτό είναι το θέμα, ότι κάποιες προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν πήρανε κάποια μέτρα. Προφανώς αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο δημότης να εφησυχαζόταν και να πήγε να βρει εύκολη λύση σε ένα ρέμα και οπουδήποτε να ρίχνει και να αποθέτει τα σκουπίδια του. Αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε να το εξαλείψουμε. Αν τα καταφέρουμε, που πιστεύω θα κάνουμε προσπάθειες, θα αποδώσει, αλλά θα αποδώσει αργά και σταθερά. Αυτό το ποσό που καλείται τώρα ο Δήμος να πληρώσει ως πρόστιμο θα επιβαρύνει τα δημοτικά τέλη. Παραδείγματος χάρη, θα είναι και αυτός ένας τρόπος για να συνετιστούν οι δημότες. Μπορεί να μην φταίνε όλοι, αλλά αυτό θα το μοιραστούν όλοι. Κοιτάξτε, ό,τι χρήματα πληρώνονται από το Δήμο, φυσικά επιβαρύνονται από όλους τους δημότες. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος για 7.500 θα αναγκαστεί να επιβαρυνθούν όλοι οι δημότες. Όχι. Θα πληρώσουν αυτοί οι οποίοι έχουν συνετιστεί. Αν κάποιους δούμε, ρίξαμε πρόστιμο, θα ρίξουμε κι άλλα. Αυτοί οι οποίοι δεν συνετίζονται θα δεχτούν το πρόστιμο γιατί δεν μπορεί. Για κάποιους ασυνήθως θα την πληρώνουν όλοι οι δημότες. Υπάρχουν και δημότες οι οποίοι συνετίζονται και είναι προς τιμή τους.